Όποιος γνωρίζει τη γεωγραφία και την ιστορία της περιοχής αντιλαμβάνεται τη μοναδική σημασία που έχει για τα Σκόπια η σχέση τους με την Ελλάδα και άρα η αναγνώρισή τους από αυτήν. Τα Σκόπια δεν μπορούν να επιζήσουν οικονομικά χωρίς την Ελλάδα, αν δεν το θέλει η Ελλάδα, όσες αναγνωρίσεις και αν υπάρξουν. Και είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε σαφώς στον κύριο Γκριγόροφ. Η Ελλάδα επίσης δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγά του. Ήταν η ευθύνη, ο λόγος μας προς το λαό και ψηφιστήκαμε με βάση αυτή τη θέση. Δεν την αποσύρουμε. Πραγματικά η θέση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα αυτό σήμερα δεν διαφέρει από την ειδική μας. Θα έχει την ευκαιρία να μας το πει. Με δεδομένη αυτή τη θέση της χώρας μας και με δεδομένο το πλαίσιο που διαμορφώνει και επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αυτό που προέχει, αυτό που λογικά προτάσσεται, είναι να δοθούν από μέρος των Σκοπίων έμπρακτα και αξιόπιστα δείγματα. Δείγματα από τα οποία να προκύπτει η δική τους επιθυμία να πάψουν να αποτελούν παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Ή θα υπάρξει επίσημη αποδοχή, επανάληψη του διαλόγου στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, ή δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Το δηλώνω σαφώς και όποιος έχει οποιασδήποτε άλλες αποδείξεις ας τις φέρει εδώ στη Βουλή.